Ιωάννης. Προκόπης Παυλόπουλος. Προκόπης Παυλόπουλος. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, απορροφημένος στην κουβέντα του με τον Νίκο Βούτσι, δεν ακούει την αναγγελία του ονόματός του με αποτέλεσμα να χρειαστεί ένα ελαφρύ σκούντιμα από τον Πρωθυπουργό για να σηκωθεί σαν ελαττήριο και να φωνάξει το όνομα του Προκόπη Παυλόπουλου. Ήταν ένα από τα πολλά στιγμιότυπα που συνέλαβε ο Φακός στη διάρκεια της χθεσινής υποφορίας, με χαρακτηριστικότερο το διάλογο Σαμαρά Καραμαλή. Οι δύο άντρε τα είπαν στα γρήγορα στα ορεινά έδρανα τη Βουλή και συμφώνησαν να μιλήσουν από κοντά τι επόμενε ημέρε. Λίγο αργότερα, και ενώ ο Προκόπη Παυλόπουλο είχε ήδη εκλεγεί, ο Κώστα Καραμαλή συνάντησε στο διάδρομο τον Αντώνη Σαμαρά και του είπε καλορίζικο, αναφερόμενο στον νέο πρόεδρο. Ο φωτογραφικό φακό συνέλαβε επίση τον Άδεν Γεωργιάδη να συνομιλήσει σε χαλαρή διάθεση με τον Πρωθυπουργό, όπου σύμφωνα με πληροφορίε του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην κυβέρνηση, ενώ λίγο αργότερα ανέβηκε στο και σε ήρεμου με τη ζωή το περιεχόμενο της συζήτησή του το αποκάλυψε με ένα μάλλον σκοπτικό tweet λίγες ώρες αργότερα. Η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής επί ΣΥΡΙΖΑ έχει ως μόνο θέμα την άρση ασυλίας μου για ένα αστείο θέμα. Την τιμητική του στα υπουργικά έδρα ανέχαν και τα λεγόμενα backpack, τα σακίδια σήμα κατά τα θέν του Σταύρου Θεοδωράκη, αφού στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπω ο Γιώργο Σταθάκη, ο Πάνο Κουρλέτη και ο Κώστας Ήσυχο εμφανίστηκαν στην Βουλή με την τσάντα στον ώμο. Ο Πρωθυπουργό είχε μακρά συνομιλία με τον Γιάννη Βαρουφάκη, προφανώ για τι λεπτομέρειε του αιτήματο που απέστειλε τελικά σήμερα η ελληνική πλευρά στο Eurogroup. Μάλιστα, ο Υπουργό Οικονομικών είχε πάρει τη θέση του Γιάννη Δραγασάκη δίπλα στον Πρωθυπουργό, ενώ όταν προσφέρθηκε να του την επιστρέψει, ο Αντιπρόεδρο αρνήθηκε ευγενικά, προτιμώντα να καθίσει στα βουλευτικά έδρανα. Στο μεταξύ, αίσθηση προκάλεσε σήμερα η σπουδή των υπαλλήλων του Δήμου Ψυχικού Φιλοθέη να καλοπίσουν τη γειτονιά του νέου Πρόεδρου τη Δημοκρατία. Από νωρίς κλάδεψαν δέντρα και μάζεψαν φύλλα έξω από το σπίτι που μένει ο Προκόπης Παυλόπουλος, όπως αποκαλείται το IF Μερίδα, ενώ για λόγους ασφαλείας καθάρισαν και ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι απέναντι από την πολυκατοικία που μένει ο νέος πρόεδρος.